Okay, είπε στο .gr Titanas και είμαστε εδώ να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά πώς δουλεύουν οι εφαρμογές στο iOS και στα Windows Phone. Πάμε να ξεκινήσουμε το Facebook. Να δούμε λίγο το interface. Λοιπόν, Facebook στο iPhone 4, Facebook στο Windows Lumia 800. Με αυτόν τον τρόπο προηγούμαστε στα μενού στο Facebook και πάνω κάτω, μην πέσει το κινητό. Για να είμαστε κοντά, ok. Και αυτός είναι επίσης και ο τρόπος που πλοηγούμαστε και στα Windows Phone. Το μενού δουλεύει πάνω-κάτω ή δεξιά-αριστερά. Η διαφορά είναι ότι στα Windows Phone είναι λίγο πιο φυσική η ροή των πραγμάτων, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το μενού που έχουμε εδώ, διακόπτης, πατάω, ανοίγει κάτι, διακόπτης, πατάω, κλείνει κάτι. Αλλά όλα δουλεύουν λίγο πιο ομαλά. Οι παρατηρητικοί θα έχουν δει ότι μπορούμε να τα κινηθούμε δεξιά και αριστερά, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που μετακινούμαστε μέσα στο λειτουργικό, δηλαδή στα Windows Phone 7. Και τα πράγματα δείχνουν λίγο πιο όμορφα. Αν πάμε να ανοίξουμε φωτογραφίες, να δούμε και εδώ. Φωτογραφίες. Ας πούμε mobile uploads, blog creative commons, okay. Τώρα θα προσπαθήσω να κάνω, okay, έχει πλάκα. Και τα δύο κινητά τώρα δουλεύουν από 3G, οπότε οποιαδήποτε καθυστέρηση οφείλεται στο 3G. Οκ, okay, κάνουμε. Δεν έπιασε. Οκ, okay, δεν πιάνει εδώ το διπλό tap όπως στις φωτογραφίες μέσα στο Facebook. Περίεργο. Αυτά. Πίσω και πάμε να ξανανοίξουμε να δούμε πού θα σταματήσει. Στο iOS είμαστε ξανά εκεί που είχαμε σταματήσει προηγουμένως. Στα Windows Phone ξαναπάμε από την αρχή. Οπότε εδώ πρέπει να κλείσουμε και να επιστρέψουμε πίσω, ενώ στα Windows Phone έχουμε φτάσει στην αρχή. Μια γρήγορη σύγκριση για το πώς δουλεύει μια πολύ δημοφιλής εφαρμογή, το Facebook. Αυτά, τα λέμε, bye.